Πολύ αγαπημένοι φίλες και φίλοι, γεια σας! Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε unboxing. Έχω πάρει αυτό εδώ, που είναι ένα mousepad. Απλά δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλο. Δεν, δεν μπορούσα να το υπολογίσω. Παρότι είδα τις διαστάσεις, δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο μεγάλο μπορεί να είναι. Είναι της Nod, το Iron Ground. Είναι το Extra Extra Large Gaming Mousepad. Το συγκεκριμένο το αγόρασα από μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρονικών και γενικότερα που πουλάει πολλά πράγματα και είναι αυτό εδώ, από μέσα είναι έτσι. Σας το δείχνω γιατί και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όπως φαινόταν όταν το άνοιξα λίγο στο κατάστημα για να το δω. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το συγκεκριμένο σαν σχέδιο, όπως το βλέπετε, εδώ κάτω εδώ γράφει Iron Ground και από αυτή την πλευρά έχει την, ε, την περικεφαλαία που βάζουν ε, οι πολεμιστές. Το συγκεκριμένο είναι ψηφιακά εκτυπωμένο, αυτό εδώ πέρα δηλαδή είναι ψηφιακά εκτυπωμένο, είναι από καουτσούκ, οπότε στην επιφάνεια που το βάζουμε δεν γλιστράει, δεν θα έχουμε δηλαδή θέμα για να κινείται, πιο πιθανό είναι να κουνηθεί το τραπέζι ολόκληρο παρά να, να κουνηθεί αυτό. Και εδώ στι άκρε, δεν νομίζω ότι φαίνεται βέβαια. Στι άκρε είναι ραμμένο. Ναι, δεν νομίζω ότι πρέπει να φαίνεται. Στι άκρε είναι ραμμένο, έχει ραφεί σε όλο το, το μήκο και σε όλη την επιφάνεια, να το πω έτσι. Άρα δεν θα έχουμε θέμα να κοπεί, να, να ξεκολλήσει η επιφάνεια από πάνω, όπως γίνεται στα περισσότερα mousepad, τουλάχιστον στα πιο φτηνά. Το συγκεκριμένο από πάνω έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Εγώ προσωπικά δεν θα αγόραζα mouse πάντα, αλλά αγόρασα το συγκεκριμένο γιατί το χρειαζόμουν για το ποντίκι της Apple που αγόρασα επειδή στο, στο τραπέζι που το χρησιμοποιούσα δεν είχε καλή επαφή γιατί αυτά εδώ είναι σκληρά όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε αγόρασα αυτό για να μπορέσει λίγο να μου βελτιώσει την επιφάνεια η αίσθηση που έχει γιατί το συγκεκριμένο τώρα που το έβαλα είναι εκπληκτική. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ωραία κύλιση, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση ακόμα και στο χέρι. Σίγουρα το συστήνω ανεπιφύλακτα για να μπορέσει αυτό να, να, να σας βοηθήσει. Βέβαια αν είστε gamer που δεν είμαι εγώ, καταλαβαίνω για ποιο λόγο χρειάζεστε μια τόσο μεγάλη επιφάνεια γιατί επάνω θα βάλετε και το πληκτρολόγιο άρα θα έχετε μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά ως προς όλη τη χρήση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως. Εμένα μου αρέσει, τα χρώματα μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ζωντανά και μου αρέσει που τελειώνουν σε αυτό το πέρα το μαύρο. Το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Σα το βάζω εδώ για να το δείτε και ανοιχτό. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, οι διαστάσει του είναι 800. Άρα είμαστε 800 επί 400 και το ύψος του, να το πω έτσι, είναι 4. 4 χιλιοστά. Άρα είναι 4 χιλιοστά ύψο, 800 χιλιοστά και 400. Δεν είναι πολύ ελαφρύ, αλλά φαντάζομαι όλα αυτά αυτή τη κατηγορία δεν είναι πολύ ελαφριά. Δεν έχω ξαναπιάσει ή ξαναδουλέψει κάποιο για να το δω και να σα το πω. Αυτό, όπως είπαμε, είναι αντιολυσθητικό και είναι το extra extra large. Σαφώς υπάρχει και μικρότερο μέγεθος, το είχα δει, αλλά θεώρησα ότι επειδή έβγαινε πιο οικονομικό να το πω έτσι, θα πάρω αυτό γιατί δεν είχα να χάσω κάτι. Έκανε, εδώ πέρα πάνω γράφει 1290, στη σελίδα της εταιρεία, γιατί το είδα σήμερα, για να σας πω την αλήθεια, γράφει 1790. Δεν ξέρω ποια τιμή πλήρωσα, Είδα 12 ή 17. Ένα από τα δύο. Αν πλήρωσα στα 17,90 νομίζω ότι με κλέψανε, αλλά εφόσον δεν έχω και την απόδειξη δεν μπορώ και να το αποδείξω. Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό δίδεγμα εδώ πέρα, πέραν του να παρουσιάσουμε και το προϊόν. Όταν αγοράζετε κάτι πρέπει πάντα να κοιτάτε την τιμή, για να μην την πατήσετε όπως την πάτησα εγώ. Δεν είναι μεγάλη διαφορά σαφώ του ποσού, αλλά επειδή με τη συγκεκριμένη αλυσίδα δεν είμαι πολύ φαν και το αγόρασα απλά γιατί ήταν άμεσα διαθέσιμο οπότε σε εισαγωγικά δεν είχα άλλες επιλογές γιατί δεν ήθελα να περιμένω επειδή το χρειαζόμουν άμεσα. Πάντα να κοιτάτε την τιμή αυτού που πληρώνετε στο ταμείο με αυτό που αναφέρει είτε στη συσκευασία επάνω όπως στην δικιά μου περίπτωση είτε στο, στο ράφι που λένε. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε ασφαλείς και τα ξαναλέμε. Γεια σας!